ξεκίνησε. Πρώτη επίθεση για τον εθνικό. Εθνικό στάρ. Με την πολύ αγαπημένη Ρεμάλ Μαδρίτ, η οποία έχει έθιμα απουσίες από τους εδώ. Έχουν έρθει μόλις 5 οι παιδούχοι. Να δούμε πως θα το διαχειριστούν αυτό. Το καλάθι δεν θα έρθει από τον Αγαδάκο. Παραμένουν άποντοι σε αυτές τις πρώτες στιγμές του αγώνα. Μάρινος θέλεσε να περάσει την μπάλα χαμηλά. Θα περάσει χαμηλά την μπάλα στον Αγαδάκο. Εκείνος θα πάρει το φάουλ. Αν δεν θα μετρήσει, όχι. Δεν μετράει. Ο Λάγιος αυτόν δόθηκε. Παλεύει για το rebound. Μάρινος βγαίνει από τα screen. Ο Μελάς θα στοχίσει. Μπάλα στα σίγουρα χέρια του ανθρώπου που καθοδηγεί στην Ρεμάλ. Μέχρι τώρα εξαιρετική της πορεία στο πρωτάθλημα. Το ματιάξαμε, θα κάνει το λάθος. Ο Μαρίνος δεν το άφησε ανεμετάλλευτο. 0-6. Λιγόπουλος. Αγαπάκος. Κιωρίς. Αγαπάκος και πάλι, τον Μίνο Αργεντίνης. Κόπουλος για τρεις, δεν βρίσκουν σκορ. Μπαλμάς ελέγχει και από εκεί στο Λάγιο. Λάγιο στα στοχή, το ριμπάτο τον Αγαδάκο. Λουγόπουλος. Πέναντι τέχει το Σιαμπάνι, θα πάρει το screen. Ριγόπουλος, θα πάει προς τα μέσα, ο Μαλμάς θα τον κόψει καθαρά. Επαναφορά της μπάλας από τον Πίτσικο. Ριγόπουλος.
Θα πατήσει καλά, θα τελειώσει με το αριστερό, ούτε τώρα. Νέο επιθετικό rebound. Ζωρίς θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πιτσικός με τον Παλμά απέναντί του. Αγαδάκος τον κλείνει Αργεντίνης ο Παλμάς. Θα γυρίσει ο Αγαδάκος, θα στοχίσει. Μαζεύει ο Λάγιος. Προσπάθεια δυνηριασμού, κακή πάσα. Σαν να βιάστηκε λίγο εδώ. Αγαδάκος Κοπουλός τον Αγαδάκο είσαι από την μπάλα, ακούμπησε Στεφάνη ο Μελάς δεν θα τελειώσει. Χρυσχωρίς Λουγκόπουλος. Ψάχνουνε τους πρώτους τους δύο πόντους ο Βερνίδης. Θα πατήσει καλά για τρεις. Μέσα. Το παίρνει πάνω του. 3-6. 4-45. Πρέπει να περάσουν 5 λεπτά αγωνιστικά για να σκοράρουν η γηπεδούχη. Βαλμάς θα αφήσει πολύ ωραία την μπάλα με το δεξί, εξαιρετικός. Τρία οκτώ. Λουγόπουλος. Εύστοχος στην πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη. Δεν έχω καταλάβει. Αν έχει νιώσει τσίμπη μας η γάμπα, καλό θα είναι να μην μπει. Αργεντίνης. Στο 3-3 από το Λάγιος. Μέσα! Κάτι παθαίνει σε αυτό το γήπεδο εγώ, το έχω πει. Ο Μαρίνος μου λέει μην τα πιστεύεις αυτά. Λιγόπουλος. Λιγόπουλος. Καμιλά. Τον Αγαδάκο. Θα τελειώσει τη φάση. Προσπάθησε να τελειώσει τη φάση για την ακρίβεια. Μπάλα δεν οδηγήθηκε στο καλάθι. Η άμυνα βγήκε. 5-11 το σκορ. 3 λεπτά για το τέλος του 10 λεπτού. Πάμε σε time out. Λοιπόν, πάμε. Μελάς. Η μπάλα στο σίδερο. Λιγόπουλος μαζεύει. Το φάλα το Μελά. Κόβει προϋποθέσεις γνηδιασμού. Λιγόπουλος θα πάρει την μπάλα. Νέο τρίποντο. Σίδερο. Λάς λίγο πριν βρεθεί στο παρκέ θα την αφήσει στο Παλμά. Θα το δει στον Σιαπάνη. Πάει ο Μαρίνος.
Sorry about. Δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος. Αργεντίνης θα τελειώσει τη φάση, τρίπος εκεί μεταξύ Πίτσικου και Παγαδάκου και σκόραρε. Μάλιστα. Εθνικό Σταρ μπροστά με 8. Γρηγόπουλος ψάχνει τον Αγαδάκο. Γρηγόπουλος αφήσει για 2. Αργεντίνης μαζεύει. Λάγιος. Ανεβαίνει ο Αργεντίνης για το σκριν. Θα το πάρει εκείνος. Ο Μπάνης είναι μόνος του. Μιλάς. Αργεντίνης. Θα το πει από τον Αγαδάκο. Λάγιος με Ριγόπουλο. Αυτή τη φορά θα σκορπίσει. Πιτσικός Κυριακή. Θα πάρει τα αμυντικό rebound. Λοιπόν, ο Νικόπουλος θα πάρει το φάουλ από τον Σιαμπάνη. Και θα περάσει τον πάγκο. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Ριγόπουλος δεν του το κάνει το χάτερη μπάλα. Εδώ πήγε να πετύχει ένα πολύ δύσκολο και συνάμα όμορφο καλάθι ο Λαπάς. Παλμάς. Καγκεκίνης. Τελειώσει τη φάση. Ο Γαδάκος κάπου την έφαγε. Πέντε 15. Η εθνικό Σταρ εκμεταλλεύεται όλες τις δυνατότητες που έχει σαν ομάδα, τα πλεονεκτήματά του, αλλά και το γεγονός ότι η Ρεμάλ έχει έρθει απόψε με πολλές απουσίες και προσωπικά είναι μόλις 5. Και ακόμα δεν έχει φανεί, αλήθεια είναι, θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, τέλος πρώτου δεκαλέπτου, 5-15. Τα λέμε σε λίγο. Αγαδάκος θα γυρίσει ξανά, προσπίζει στην προσπίση, δεν θα τελειώσει τη φάση. Η μπάλα στα χέρια του Μελά. Αργεντίνης, θα τελειώσει ακόμα μία φάση. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα το γεγονός ότι ο εθνικός έχει τον Αργεντίνη απόψε μαζί του. Ριγόπουλος. Αγαδάκος. Ριγόπουλος. Με τον Λάμπα απέναντί του, θα δώσει τον Αγαδάκο, δεν θα τελειώσει. Κουστορίς παλεύει για μία κατοχή. Βαλμάς τον αποφεύγει. Μελάς. Μιλάει και στο Βαλμά. Θα πετύχει το καλάθι. Και θα κάνει το 5-19. Στις 14 πόντους διαφορά. Ριγόπουλος. Sorry, Ριγόπουλο. Θα πάρει το φάουλ από τον Λάγιος. Λοιπόν, ο Ριγόπουλος είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών.
Λάπας. Βαλμάς. Καμιλά στον Αργεντίνη. Στου Διατρής. Άστοχος ο Λάγιος. Θα έρθει ο Λάπας. Λιβόπουλος. Πίσει καλά για δύο μέσα. 8-19. Πέμπτος του πόντος. Μετράει ένα τρίποδο και ένα σούτιο πόντο. Μόλις. Διαφορά στους 11. Αργεντίνης. Δείχνει να μην έχει αντίπαλο προς το παρόν. Αυτή τη φορά θα στοχίσει. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Αγαδάκος θα δείξει το 40 λεπτό. Αυτό είναι ένα στοίχημα. Φιωρίς. Θα κοπεί. Λάπας, μεγάλη πάσα, ο Ριγόπουλος έχει επιστρέψει. Φιωρίς, θα πάρει το τρίποντο. Με ταμπλό. Αγαδάκος επιθετικό φαουλ, αυτό δόθηκε. Το σκορ, τους 13 πόντους, μπροστά εθνικός. Μας. Η άμυνα θα βγει. Ωραία πάσα προς τον Αργεντίνη. Δεν υποδέχτηκε έτσι όπως θα ήθελε ιδανικά ώστε να τελειώσει τη φάση. Τσιαμπάνης. Πολύ όμορφη προσπάθεια το Μαρίνο. 10-25. Η διαφορά στους 15 πόντους. Αγαδάκος έχει γυρίσει προς τη γραμματεία και ζητάει time out, είναι αυτό που σας είπα πιο πριν. Θα πρέπει να κάνει διαχείριση. 13-25 το σκορ, διαφορά στους 12, Αργεντίνης θα γυρίσει, θα στοχίσει. Πιτσικός μαζεύει και θα δώσει το Ριγόπουλο. Λουκόπουλος. Πέρα της ο Λάμπα. Θα πάρει την προσπάθεια. Εύκολος. 15-25. Ρεμάλ μειώνει στις 10. Εγώ θα προβλέψω να πω ότι θα δούμε σπουδαίο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Λάπας. Πόση ώρα θα κάνει το φάουλ στο Μαρίνο. Πόση ώρα, συγγνώμη. Πάμε σε ένα time out 4-14 για το τέλος του πρώτου ημίχρονου εδώ στην αρένα του Σεβέν. Λοιπόν, η άμυνα βγήκε ευκαιρία τώρα για τη Ρεμάλ να μειώσει κάτω από τους 10 τη διαφορά. Λουκόπουλος περάσει τον Αγαδάκο. Νομίζω δεν έπρεπε να αφήσει την μπάλα στον παρκέ εκεί, αλλά μικρή σημασία έχει. Το καλάθι ήρθε 17-25. Η Ρεμάλ κάνει μεγάλη προσπάθεια να επιστρέψει. Λάγιος. Αργεντίνης,
Πρόσωπα με το καλάθι, θα εκτοχίσει. Θα το επαναλάβω, είναι μεγάλη υπόθεση που έχει έρθει απόψε να ενισχύσει τον εθνικό, ειδικά μετά τον απρόσμενο τραυματισμό του Σέργη στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ριγόπουλος για δύο. Στην προσπάθειά του κατά το επιθετικό του έστειλε ουσιαστικά πάνω από την μπάλα ο Λάγιος, κατοχή για τον εθνικό. Τσαμπάνης θα στοχίσει. Έχουν ανεβάσει την ένταση στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Λάθος πάσα το Ριγόπουλο. Ο Λάμπας θα τελειώσει τη φάση. Κάνει το 17-29. Αγαδάκος. Δώσε ο Ριγόπουλο, πολύ ωραία, θα τελειώσει αυτός. Συνεργασία ψηλού κοντού τώρα, αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Τζαμπάνης, θα πάει σε μια προσωπική, ο Κουλάς. Λάγιος. Δίνεις και αυτό, όχι, βάλω να πήρεις και δύο φορές Στεφάνη, στάθηκαν το χέρι ο Λίγων τώρα. Στεφάνης. Το φάουλ στον Λουγκόπουλο. Αυτό το συμπρότη. Ο Μάρινος αυτό εκεί. Εδώ στις δύο. Ριγόπουλος. Ριγόπουλος. Πάρει τον τρίποδο να φωτίσει. Λάγιος. Μαρίνος. Ο Αργεντίνης θα τελειώσει τη φάση. Ριγόπουλος. Κόπουλος, πολύ ωραία συνεργασία των δύο γκάν της Ρεμάλ. Το καλάθι δεν θα έρθει. Πίτσικος θα πάρει το επιθετικό. Ανανεώνει την επίθεση για τους υπερδούχους. Λυκόπουλος. Στις αλλαγές θα πάει ο Λάπας πάνω του. Ακαδάκος με τον Αγκαντίνη θα τον παίξει με πλάτη. Προσπάθησε να καταλευθεί τον όγκο του. Δεν τέλειωσε τη φάση όμως. Τα τρία δευτερόλεπτα. Λάγιος. Airball. Έχουν απομείνει 2,5 δευτερόλεπτα. Κόπουλος. Λοιπόν, αυτό ήταν. Τέλος του Δημητρόνου, 19-29. Θα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, το δεύτερο Δημητρόνου ξεκίνησε. Ριγόπουλος. Ριγόπουλος, αποστηρική, συνεργασία, πολύ ωραία, θύμα που δεν τελείωσε, κρίμα. Κρίμα.
για τη φάση και μόνο. Μην με παρεξηγήσει ο Μάρινος. Και τα παιδιά του. Ο Νάγιος ευστοχή. 19-32. Και αντί να ρίξουν τη διαφορά στους 8, βρίσκονται στο μείον 13. Έτσι είναι το μπάσκετ. Ο Κόπουλος θέλει να απαντήσει και θα το κάνει. 22-32. Η διαφορά στους 10 και πάλι. Η Ρεμάλη, η οποία είναι στο 5-1. Για τη Ρεμάλ να κατεβάσει διαφορά κατά τους 10 και για ψυχολογικούς λόγους εξάρουν. Αγαδάκος. Θα πάει και ο Λάπας. Βοήθεια στον Αργεντίνη. Φίτσικος. Ριγόπουλος. Κάνει το λάθος. Με διαθετικό φάουλ Χριστόφορου. Και νομίζω δικαιολογημένο. Πάνω στο Λάμπα. Τον στέλνει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Έχει δύο και μπάλα στη Ρεμάλ. Στην Εθνικό, συγγνώμη. Άσο το συγκρότη. Άσο το συγκρότη. Δεύτερη. Θέλω να την λέει κάτι του Λάμπα. Δεν θέλω να την ακούσω την κουβέντα. Μαρίνος. Πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει ο Αργεντίνης. Θα πάρει το επιθετικό rebound, θα κοπεί με φάουλ. Λοιπόν, 22-33. Μπαλμάς. Θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα τελειώσει. Αγαδάκος μαζεύει το rebound. Ριγόπουλος. Αγαδάκος. Πιτσικός. Σιδερό. Μπαλμάς αφήνει στον ευνηδιασμό. Αφήνει την μπάλα. 24-35. Διαφορά στις 11. Λουκόπουλος. Αγαδάκος.
πάρει το φάουλ. Ο Καμάκος θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Θα σε μια προσωπική ενέργεια θα τελειώσει τη φάση. Και πάλι στους 10. Αλλά σαν να λείπει το κάτι παραπάνω. Για να κάνουν το ξέσπασμα. Λείπει ένα καλό σερί ώστε να επιστρέψουν. Βάλμας, εξαιρετικός απόψε, πάρα πολύ καλός. Εκ των διακριθέντων, στη γραμμή ψηλών μαζί με τον Αργεντίνη. Οδηγούν εκ του ασφαλού στον εθνικό, είναι στο συν 12. Ριγόπουλος. Αφήσει με το αριστερό, δεν θα τελειώσει. Ο Λιγόπουλος Παλμάς. Τον Αγαδάκο αποκίνει το φάουλ, τον στέλνει στη γραμμή τον ελεύθερο βόλο. Άστορα στην πρώτη. Άστορα στην δεύτερη. Τζαμπάνης. Λιγόπουλος 27-41 το σκορ. Αγαδάκος έλυσε να βρει τον Χριστόφορο. Βρίσκει και τρυπός εκεί. Πάμε από τα λάθη. Παρενέργεια αντίπαλο χέρι. Περάσει ο Μαρίνος εκτός στη θέση του Μελάς. Μέχρι στιγμής κρατάνε τη διαφορά και μάλιστα εύκολα ο εθνικός. Δεν έχει επιτρέψει στη Ρεμάλ να πλησιάσει καθόλου. Ο Αγαδάκος στο τέλος του χρόνου ουσιαστικά ξεφορτώθηκε την μπάλα από τα χέρια του για να μην του μείνει. Λάβας. Περάσει το Βαλμά, θα τελειώσει εκείνος. Πολύ ωραία πάσα, δημιουργία από τον Γκάρα τεχνικού. 27-43. Και νομίζω ότι η διαφορά, γιατί και εθνικός 6 είναι, απλά οι 5 του Ρεμάλ απόψε έχει και τα δύο βαριά κορμιά του Χριστόφορου και του Αγαδάκου, που είναι παιδιά τα οποία
μέσα σε ένα παιχνίδι 40 λεπτών χρειάζονται τις αγκάθες του. Τους, συγγνώμη, να αντιθέσει απέναντι έχει μια εξάρτα άκρως αθλητική. Πάμε σε time out, 2-25 για το 2-10 λεπτή. Δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης τελευταίας στροφής. Μελάς. Καμάνης. Θέλεις ένα δύο λάμπα στο Μελά. Έτσι δευτερόλεπτα σε κάποιο τεχνικό. Για να δούμε τον Μαρίνο. Θα πάει προς τα μέσα. Ο Πόνας Καμπάνης με σπάσιμο στη μέση άλλα του. 29-48. Εάν Μαρίνος Καμπάνης. Στην αρένα της Εύε. Thank you.
Λοιπόν, τελευταία δεκάλεπτα διαφορά είναι στους 21 πόντους. Ο Εθνικός είναι πολύ κοντά στην τρίτη του νίκη. Τσαμπάνες. Αργεντίνης. Θα πάρει το τρίποντο. Airball. Λάθος πάσα από τον Μπουτσικό. Να μας κλέβει. Λάγιος. Έχει τον Ριγόπουλο απέναντί του. Δίνει χώρο σε να τον προκαλεί να σουτάρει. Τσαμπάνης. Να κυράχιες τριπλές. Μελάς, Λάπας. Λουγόπουλος. Λουγόπουλος. Στον Αγαδάκο, ο οποίος δεν έχει πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 34-50. Διαφορά στους 16. Μάρινος. Λάς. Λάγιος. Τσαμπάνης πήρε την μπάλα και πάλι στην κατοχή του. Θα πάει προς τα μέσα. Αργεντίνης. Θα στοχίσει. Χριστόφορος θα πάρει το τρίποντο. Δεν τους το έκανε το χαρτί την Πορτογαλία. Ήταν η ώρα στους 13 ανέμπαινε. Λάγιος. Το Λάπα. Είναι στον Αργεντίνη. 3 δευτερόλεπτα. Πάμε σε time out. Thank you.
Λοιπόν, 5-27 με το σκορ στο 34-50. Βαλμάς. Ο Αργεντίνης θα τελειώσει τη φάση, 34-52. Μπαίνουμε στα τελευταία 5 λεπτά του παιχνιδιού. Η Ρεμάλ χρειάζεται ένα μικρό μπασκετικό θαύμα. Ο Αγαδάκος πρέπει και φαρδής πλατής στο παρκέ. Επιστρατεύεται εκεί η σκουπά. Λοιπόν, επαναφορά από τον Χρυσόφορο. Ρηγόπουλος, ο Λάβας θα κλέψει. Πέφτει στον εφηλιασμό, ακολουθεί ο Ρηγόπουλος, καλάθι και φάουλ. 34-54 και ο Λάβας θα έχει και μια βολή στην διάθεση του. Αγαδάκος θέλησε να βρει και πάρει τον Μπίτσικο, εν τέλει θα πάρει την προσπάθεια και πολύ καλά θα κάνει, ευστοχή. Τεχνικός από ό,τι δείχνουν όλα απόψε εδώ στην αρένα του 7 θα φτάσει στις 3 νίκες. Η δεύτερη ήττα για τη Ρεμάλ πάει στο 5-2, στο 3-3 εθνικός. Και η μάχη θα συνεχιστεί στο άκρος ενδιαφέρον και ανταγωνιστικό το τάδρυμα της D2. Λουκόπουλος. Σύντριον Μπόντον άστοχος, ο Ρηγόπουλος θα πάρει το επιθετικό rebound. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Ο Νεύτης την μπάλα. Λάγιος. Μαρίνος. Σε ακόμη μια όμορφη προσπάθεια, αλλά του έλειψε το τελείωμα εδώ. Επαναφορά από τον Σκαμπάνη. Βαλμάς. Σιδέρο. Αργεντίνης. Από τα δικά του χέρια αυτός ακουμπάει τελευταίος. Από το χίλια τη Ρεμάλ. Σε δύο πόντων. Αστοχή. Ο κατοχή για το εθνικό. Ο Μαρίνος θα δώσει το βάλμα. Λάγκη Πιάτρης. Το ριμπά τον Αργεντίνη. Τσάμπολ. Λάγιος.
Θα πάρει το τρίποντο. Ο Μαρίνος στον Αργεντίνη. Θα πάει μέχρι μέσα, θα έρθει με φόλο, Παλμάζα τελειώσει τη φάση. Τι θα κατάφερε. Ο Λιγόπουλος θα στοχίσει στον τρίον πόντο. Ένα και 50. Σιαμπάνη θα κοπεί στα ίσα τον Αγαδάκο. Και μάλλον θα κοπεί στο σώμα του. Και θα περάσει στην κατοχή των γηπεδούχων, οι οποίοι πλήρωσαν το γεγονός. Ήταν μόλις 10 από εδώ. Ήταν και ιδιωτικές αμυσίες. Είναι μόνο η ποσότητα ότι έληξαν οι 2-3 αλλαγές που σίγουρα χρειαζόντουσαν. Νομίζω ότι είναι και το χειρότερο παραγωγικό βράδυ του Ρεμάρ στο πρωτάθλημα. Μελάς. Το κόσμο σύντριων πόντων. Στο στοχοθεί αυτός. Λιγόπουλος. Λιγόπουλος στον Αγαδάκο, 3 δευτερόλεπτα. Θα πάρει την μπάλα λίγο πλούς. Θα κερδίσει το φάουλ. Τις ώρες. Κόπουλος για 3. Την παλαχίσα του Αγούμπη στη Στεφάνη. 17 δευτερόλεπτα. Αυτό θα είναι και το τελικό σκορ, 38-57. Ο Εθνικός θα πάρει την τρίτη νίκη στη σεζόν. Στο 5-2 θα πάει Ρεμάρ. Επαναλαμβάνω, 38-57. Για χαρά σε όλους.